Φάτο και προβληματισμό προκαλούν τα καθημερινά, οι καθημερινές μαζικές συγκεντρώσεις της πλατείας της Αθήνας μέχρι τις πρωινές ώρες υπό ακραίο συνωστισμό, αγνοώντας κάθε μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό. Εξοργισμένοι κάτοικοι διαμαρτύρονται χωρίς ωστόσο να υπάρχει παρέμβαση από τις αρχές, γιατί εκτιμάται πως οποιαδήποτε επέμβαση θα οξύνει την κατάσταση. Δεν έχουν τέλος τα κορονοπάρτι σε πλατείες της Αττικής. Για ακόμη μια νύχτα, χιλιάδες κόσμου διασκέδασαν μέχρι το Χάραμα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κυψέλης, χωρίς μάσκες και κανένα μέτρο προστασίας. 2-3.000 άτομα κάθε βράδυ. Είναι κάθε βράδυ. Γίνεται, ξέρω εγώ, το σώσε. Τα κορονοπάρτι μεταφέρονται από τη μία γειτονιά της Αθήνας στην άλλη. Ανάλογες εικόνες υπαίθριου πάρτι φτάνουν και από το Περιστέρι, όπου πλήθος κόσμου διασκέδαζε στα πεζοδρόμια αλλά και στους δρόμους με ένα ποτό στο χέρι ο ένας πάνω στον άλλον. Ο ακραίος συνωστισμός έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων. Μία γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και πέταξε κουβά με νερό σε άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο πεζοδρόμιο δίπλα από γνωστό μαγαζί εστίασης. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι της Κυψέλης με την εικόνα που παρουσιάζει κάθε πρωί πλατεία με σπασμένα μπουκάλια, κουτάκια, μπύρας και πλαστικά ποτήρια. Κατουράνε, κάνω ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς. Don't respect the place because you have a lot of plastic bags after the party. You have a lot of bottles. Everything is dirty. Πλατεία Αγίου Γεωργίου, ώρα 7 το πρωί, τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων μόλις ήρθαν και ξεκίνησαν να καθαρίζουν το σκουπιδότοπο. Αυτό μην γίνει ένα καθεστώς εδώ και ακυρωθεί η αξία της πλατείας, η οποία ήταν μια όαση. Δεν γίνεται η αστυνομία να επιτηρεί όλες τις πλατείες της χώρας. Γιατί δεν μιλάμε μόνο στην Αθήνα, μιλάμε για το Βόλο, μιλάμε για την Πάτρα, μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν διοχετευθεί σε ανάλογους χώρους διασκέδασης, οι οποίοι θα λειτουργούν τουλάχιστον με κάποια αυστηρότητα και με κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα. Με αυτά τα δεδομένα και την πίεση που εξακολουθεί να υφίσταται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μοιάζει δύσκολο να απελευθερωθούν οι μετακινήσεις το Πάσχα. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η εισήγηση των ειδικών για το αν θα επιτραπούν τα πασχαλιάτικα ταξίδια σε άλλους νομούς. Πάσχα στο χωριό όχι, θα κάνουμε υπομονή λίγο ακόμα για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Μπορεί να έχει αρχίσει να σταθεροποιείται σε πολλές περιοχές της χώρας το επιδημιολογικό φορτίο, ο υψηλός αριθμός όμως των εισαγωγών, των διασωληνωμένων και των θανάτων και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα συνυπολογιστούν πριν οι ειδικοί δώσουν το πράσινο φως για Πάσχα στο χωριό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για εξόδους τέτοιου τύπου. Θα πρέπει να δούμε σαφώς καλύτερες παραμέτρους. Καλύτερο αρτή να πέσει κάτω από το 1, δεν έχει πέσει ακόμα. Καλύτερο δείκτη θετικότητος. Σύμφωνα με τα χθεσινά επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΗ, 841 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, 65 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 1.829 νέα κρούσματα κορονοϊού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, για αυτή την εικόνα τι λέει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Προβληματισμός επικρατεί για τις εικόνες συγχρονισμού σε κεντρικές πλατείες ανά την επικράτεια και στο πλαίσιο αυτό κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η μαζική αστυνόμευση θα οδηγούσε σε επεισόδια και σε διασπορά του ιού. Δεν αποκλείεται λοιπόν μέσα στα επόμενα 24 ώρα να δούμε αποκλεισμούς όπως αυτό που είδαμε στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη, όπου αστυνομικοί της ομάδας Οδός περιφρουρούν από νωρίς το χώρο. Να δούμε λοιπόν μια τέτοια στρατηγική να εφαρμόζεται και σε άλλες κεντρικές πλατείες τόσο της Αθήνας όσο και των άλλων μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Η κυβερνητική εκπρόσωπος στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία. Οφείλουμε όλοι να συνεισφέρουμε στην ανάσχεση της πανδημίας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι ο εμβολιασμός και τα self-test, τόνισε η κυρία Πελώνη. Όλα αυτά, Αντώνη, εν αναμονή των επόμενων ημερών, εν αναμονή των ανακοινώσεων όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα εορταστεί το εφετινό Πάσχα και στον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ακούσουμε, κυρία Πελώνη. Η αστυνομία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική συνείδηση. Μια παρέμβαση μαζική της αστυνομίας σε συγκεντρώσεις ή πάρτι 1.000 ατόμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικότερη διασπορά του ιού και ακόμη και σε επεισόδια, καθώς μπορεί να υπάρχουν ομάδες μέσα σε αυτά τα πάρτι που να επιδιώκουν ένα κλεπτοπόλεμο ή μια σύγκρουση με την αστυνομία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πρόταση για την εστίαση, πώς πρέπει να ανοίξει και πότε, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, έτσι.
Ζητεί να ανοίξει ελεγχόμενα και με πρωτόκολλα σε εξωτερικούς χώρους. Καλεί συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η αξιωματική αντιπολίτευση των Πρωθυπουργών να πάρει μέτρα τόσο για τις πραγματικές εστίες υπερμετάδοσης, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτόχρονα να προχωρήσει ένα ελεγχόμενο άνοιγμα της εστίασης στους εξωτερικούς χώρους, αλλά εκεί να είναι αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να τηρούνται με ευλάβεια οι υγειονομικοί κανόνες. Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι έχει χάσει πλήρως την αξιοπιστία της σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες έχουν χάσει εξαιτίας της την υπομονή τους. Ειδικότερα, η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για καθημερινές αντιφάσεις της κυβέρνησης και πολιτικές που καλείται να επικυρώσει η Επιτροπή και αναφέρει: η κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως την αξιοπιστία της και οι πολίτες την υπομονή τους. Από τη μία, συνεχίζει προσχηματικά ένα αποτυχημένο ιδιότυπο lockdown, την ώρα που οι πολίτες συνεχίζουν να στηβάζονται κάθε μέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους μαζικούς χώρους εργασίας, και από την άλλη προσπαθεί να πείσει πως ο μοναδικός υπαρκτός κίνδυνος για την πανδημία είναι ο συνωστισμός σε πλατείες και δημόσιους χώρους. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να στοχοποιεί τους πολίτες και να πάρει μέτρα. Με αφορμή τώρα τη δημοσιοποίηση τμήματος από τα πρακτικά της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, η Ελληνική Λύση κατηγόρησε πριν από λίγη ώρα την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί την πανδημία για ίδιον πολιτικό και όχι μόνον, όπως αναφέρει, όφελος. Πάλι στο Δημήτρη Κάτσιο να δούμε κυβερνητική εκπρόσωπο για αυτά τι λέει. Είχαμε την απάντηση της κυρίας Πελώνη και στο ΣΥΡΙΖΑ και στα κόμματα της, στα έτερα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζει την Επιτροπή ως πολιτικά χειραγωγούμενη είναι ανεπιτυχής, προσβάλλει τους επιστήμονες και προσβάλλει την πραγματικότητα, τόνισε η κυρία Πελώνη, Αντώνη. Ευχαριστώ. Η Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή των Επιδημιολόγων να κάνει τις εισηγήσεις στην κυβέρνηση εν ώψη Πάσχα. Μαρία Σταθοπούλου. Αντώνη, θα πρέπει να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός των ειδικών για τις ανεξέλεγκτες αυτές μαζικές συγκεντρώσεις στις πλατείες, τα λεγόμενα κόρονο πάρτι. Την ίδια ώρα, βέβαια, που είναι μεγάλος ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία, πολλοί διασωληνωμένοι και πολλοί θάνατοι. Τέτοιες συμπεριφορές, όπως λένε οι ειδικοί, μπορούν να δυναμητήσουν την κατάσταση, μια που είναι ασφυκτική ακόμα η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Επιδημιολόγων. Θα εξετάσουν και το αποτύπωμα ουσιαστικά του ανοίγματος του λιανεμπορίου και των σχολείων στην επιδημιολογική εικόνα, ενώ την Παρασκευή η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα θέσει επιτάπητος και τις μετακινήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια. Σε συζητήσεις που είχαμε με τους ειδικούς, μας είπαν ότι εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το Πάσχα στο χωριό, καθώς φοβούνται ότι οι μαζικές μετακινήσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού, μια που είναι εξαιρετικά έθραυστη η ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι σταθεροποιημένη σε αρκετές περιοχές της χώρας η επιδημιολογική εικόνα, υψηλό όμως παραμένει το υλικό φορτίο. Ναι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, σε όλη τη χώρα είχαμε στη χθεσινή εφημερία 530 εισαγωγές, 181 στην Αττική. Μάλιστα, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία κενή κλίνη στα νοσοκομεία της Αττικής. Έχουν πληρότητα 100%, ενώ εκτός ΜΕΘ είναι διασωληνωμένοι 35 ασθενείς με κορονοϊό και 30 ασθενείς χωρίς κορονοϊό. Σας ευχαριστώ.